κυρία Μιβάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrite.gr. Σάλλο και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση ότι μαθητές Δημοτικού των Χανίων στην διάρκεια ημερήσιας εκδρομής τους κρατούσαν μαζί τους και ποτά. Κάποια μάλιστα από τα παιδιά δεν δίστασαν να καταναλώσουν αλκοόλ, ωστόσο η καταγγελία για μεθύση μαθητών διαψεύδεται κατηγορηματικά από τον διευθυντή του σχολείου. Ο τρόμος με τους αγνώστους που πετούν πέτρες στην Εθνική Οδό επαναλήφθηκε, αφού αυτή τη φορά οδηγό στο Ηράκλειο, την ώρα που το λεωφορείο του διέσχιζε τον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας που οδηγεί στον καταβλισμό, δέχτηκε επίθεση με πέτρες. Δεν υπήρξαν δυσάρεστες συνέπειες με τραυματισμούς, αλλά μόνο υλικές ζημιές στην περιουσία του οδηγού. Η Κρήτη ερευνά τα μυστικά του σύμπαντος με επίκεντρο το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το αστεροσκοπείο στον Σκίνακα του Ψιλορίτη. Κορυφαίοι αστροφυσικοί επιχειρούν να λύσουν σημαντικούς κοσμικούς γρίφους από το πρώτο ταξίδι του φωτός έως τις τερατώδεις μαύρες τρύπες του σήμερα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakrite.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.